267 στο τρίτο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο. Γάμα 19 στη σελίδα 267 με τη χάρη του Χριστού μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Και μεγάλωνεν ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και δεν άφηνε να πείπτει ουδείς εκ των λόγων αυτού εις την γην. Και πάσο Ισραήλ από Δάνος Βυρσαβεέ εγνώρισε ότι ο Σαμουήλ το διορισμένος εις το να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξακολούθησε ο Κύριος να φανερώνεται εν Σιλό, διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό διά του λόγου του Κυρίου και έγινε λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Και εξήλθεν ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχην και στρατοπέδευσαν πλησίον του Εβενέζερ. Οι δε Φιλιστέοι εστρατοπέδευσαν ένα φεκ και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ και όταν εξυπλώθη μάχη, εκτυπήθη ο Ισραήλ έμπροσαν των Φιλιστέων και εφωνεύθησαν εν το πεδίο κατά τη συμπλοκήν έως 4.000 ανδρών. Όταν δε ήλθεν ο λαός στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, «Διατί ο Κύριος επάταξεν ημάς σήμερον έμπροσαν των Φιλιστέων? Ας λάβομεν προς εαυτούς από Σιλό την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών, θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών». Και απέστειλεν ο λαός σε Σιλό και σήκωσαν εκείθεν την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου των δυνάμεων του καθουμένου επί των Χερουβίμ. Και αμφότεροι, οι ιοί του Ηλί, ο Φνεοί και Φινεές, ήσαν εκεί μετά της κυβωτού της Διαθήκης του Θεού. Και όταν ήλθεν η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου στο στρατόπεδο, πας ο Ισραήλ ηλάλαξε με τα φωνής μεγάλης, ώστε αντίχησε εν γη. Και ακούσαντες οι Φιλιστέοι την φωνή του αλλαλαγμού, είπαν τι σημαίνει η φωνή του μεγάλου τούτου αλλαλαγμού εν το στρατοπέδο των Εβραίων, και έμαθον ότι η κυβωτός του Κυρίου ήλθεν στο στρατόπεδο. Και εφοβήθησαν οι Φιλιστέοι λέγοντες «Ο Θεός ήλθεν στο στρατόπεδο». Και είπαν «Ουέης ημάς, διότι δεν εστάθητι ούτων πράγμα χθες και προχθές, ουέης ημάς, τις θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των Θεών τούτων των ισχυρών. Ούτε είναι οι Θεοί πατάξαντες στους Αιγυπτίους, εν πάση πληγή εν τη ερήμο. Ενδυναμώθητε Φιλιστέοι και στάθητε ως άνδρες, για να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους, καθώς αυτοί εστάθησαν δούλοι σε εσάς. Στάθητε ως άνδρες και πολεμήσατε αυτούς». Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε νέκαστος εις την σκηνήν αυτού και έγινε σφαγή μεγάλη σφόδρα και έπεσαν εκ του Ισραήλ 30.000 πεζοί. Και κυβωτός του Θεού επιάστη και αμφότεροι ιοί του Ηλί, ο Φνεοί και Φινεές εθανατώθησαν. Και έδραμεν εκ της μάχης άνθρωπος της εκ του Βενιαμίν και ήλθεν εις Σιλό την αυτήν ημέραν έχουν τα ημάτια αυτού διασχισμένα και χώμα επί την κεφαλήν αυτού. Και όταν ήλθεν ιδού ο Ηλί, εκάθητο επί της καθέδρας, κατά το πλάγιον της οδού σκοπεύων, διότι η καρδία αυτού έτρεμε πέρι της κυβωτού του Θεού. Και ότι ο άνθρωπος ελθόν εις την πόλη ανήγγειλε ταύτα, ανεβόησε πάσα η πόλης. Και ακούσας ο Ηλί την φωνή της βοής, είπε, «Τι σημαίνει η φωνή της βοής ταύτης?» Και ο άνθρωπος ήλθε σπέβδον και ανήγγειλε προς τον Ηλί. Ήτο δε ο Ηλί 98 ετών και ο οφθαλμοί αυτού ήσαν μαυρωμένοι, ώστε δεν είναι δυνατό να βλέπει. Και είπε ο άνθρωπος προς τον Ηλί, «Εγώ είμαι ελθόν εκ της μάχης και έφυγον εκ της μάχης σήμερον». Και είπε, «Τι έγινε τέκνον μου?» Και απεκρίθη ο μηνυτής και είπε, «Έφυγε ο Ισραήλ έβλωσεν των Φιλιστέων και έτι μεγάλη σφαγή έγινε στον λαόν και προσέτει αμφότεροι η Ιησού, ο Φνεοί και Φινεές απέθανον. Και ο κυβωτός του Θεού επιάστη». Και καθώς ανέφερε περί της κυβωτού του Θεού, ο Ηλί έπεσεν εκ της καθέδρας, εις τα οπίστια προς το πλάγιον της πύλης και συνετρίβει ο τράχυλος αυτού και απέθανε, διότι το γέρον ο άνθρωπος και βαρύς. Έκρινε δε αυτός τον Ισραήλ 40 έτη. Και νύμφη αυτού, η γηνή του Φινεές ούσα έγκυος, έτοιμη να γεννήσει, ως σήκουσε την αγγελία ότι η κυβωτός του Θεού επιάστη και ότι ο πενθερός αυτής και ο ανήρ αυτής απέθανον εκυρτώθη και εγέννησε, διότι ήλθον εις αυτήν η πόνη. Και καθόν καιρόν απέθνησκεν, οι γυναίκες παριστάμενοι είπαν προς αυτήν, «Μη φοβού, διότι εγέννησας ιών».
Εκείνοι όμως δεν απεκρίθουν, έβαλεν αυτό εις την καρδία αυτής και κάλεσε το πεδίον Ιχαβόδ, λέγουσα η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι κυβωτός του Θεού επιάστη και διότι ο πεθερός αυτής και ο άντρας αυτής απέθαναν. Και είπεν η δόξα έφυγε εκ του Ισραήλ, διότι επιάστη η κυβωτός του Θεού. Αμήν. Ο Θεός συνεχίζει το έργο Του προετοιμάζοντας και όλες τις καταστάσεις. Ήδη ευρέθη παρακυρίου ο Σαμουήλ, τον εκπαίδευσε ο Θεός, με μεγάλη υπομονή από το Θεό γίνεται το έργο του Θεού, γιατί ο πιο υπομονητικός από όλους ανάμεσά μας είναι ο Κύριος, στο να εκπληρώσει ακριβώς στην εντέλεια το σχέδιό Του. Ούτε πιο γρήγορα, ούτε πιο αργά. Και ούτε με αυτόν, ούτε με τον άλλον τρόπο. Αλλά στο χρόνο του ακριβώς και με τον τρόπο το τέλειο, τον τέλειο τρόπο και με τους ανθρώπους που σε αυτός έχει προσδιορίσει. Έπρεπε λοιπόν να ευρεθεί ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού για να πράξει τα θελήματα του Θεού, και επειδή δεν ευρίσκεται, το δημιούργησε μέσα από τη γέννα της Άννας, της γυναίκας του Ελκανά, τον Σαμουήλ, οδήγησε την Άννα να τον αφιερώσει τον Σαμουήλ στον Θεό. Εκεί υπηρετούσε ο Σαμουήλ εκπαιδευόμενος από τον Ηλί στα πράγματα του Θεού. Εκεί τον επισκέφτηκε ο Θεός, του μίλησε. Εκεί του αποκάλυψε ο Θεός το λόγο του και τη φωνή του, γιατί αυτό είναι αποκάλυψης. Το να γνωρίσει ο άνθρωπος ότι ο Θεός μιλάει και να γνωρίσει ο άνθρωπος και να μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού είναι αποκάλυψης. Ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο και τον εκπαιδεύει. Τον εκπαίδευσε και εμεγάλων ο Σαμουήλ, λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, και η σχέση του Σαμουήλ με του Θεού ήταν ότι εξητούσε το Λόγο του Θεού και δεν άφηνε κανένα Λόγο του Θεού να διαφορεί και να μην ενδιαφέρεται, και όπως λέγει ακριβώς η Γραφή, να πίπτει εις την γη. Εξητούσε τη φωνή του Θεού και με μεγάλη προσοχή άκουγε και πάντοτε περπατούσε στο σχέδιο του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Εκείνο, αδερφοί, που πρέπει να τονίσουμε μια φορά ακόμη είναι ότι ο χριστιανός δεν έχει πρόβλημα με την αμαρτία, γιατί το πρόβλημα της αμαρτίας το κατήργησε ο Χριστός, ή το έλυσε πιο σωστά, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο χριστιανός έχει πρόβλημα με τη διοίκηση και τη διεύθυνση, την οδηγία. Γι' αυτό και δεν έχει ενοχές. Οι ενοχές είναι από το διάβολο, δεν είναι από το Θεό. Οι ενοχές είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, η συνείδηση, ο έλεγχος συνείδησης, οι ερηνίες, που κάνουν τον άνθρωπο να μην μπορεί να ησυχάσει. Αλλά για τη συνείδηση του ανθρώπου και για την καρδιά του ανθρώπου υπάρχει φάρμακο γιατρικό μέσα στην Εκκλησία, το αίμα του Ιησού Χριστού, που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και έτσι αυτό το οποίο στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε δεν είναι οι ενοχές που φέρνει ο διάβολος, αλλά είναι ο έλεγχος που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο. Πώς πρέπει να περπατάμε, τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να μην είμαστε ζώντες μόνο κατά το Πνεύμα, το οποίο μπορεί να μας φέρει σε κατάκριση, αλλά να είμαστε περπατώντες κατά το Πνεύμα, όπου δεν υπάρχει ούτε μία κατάκριση, όχι στους περιπατούντας κατά τη σάρκα, αν και ζούνε κατά το Πνεύμα, αλλά στους περιπατούντας κατά το Πνεύμα, επειδή ζούνε και κατά το Πνεύμα. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία για μας είναι η διοίκηση, γιατί λέει η Γραφή, μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος μας το τονίζει ακόμη πιο καθαρά, τα μένω πίσω λησμονών, εις τα έμπροσθεν πάντοτε επεκτείνομαι, για να λάβω το βραβείο της ανοκτήσεως, κλήσεως. Άρα λοιπόν από τώρα και μπρος, και μάλιστα ακόμη τονίζει ο Απόστολος Παύλος, όθεν και φιλοτιμούμεθα, να ευαρεστούμε πάντοτε το Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα του χριστιανού, να ευαρεστεί το Θεό. Βοήθησέ με και φανέρωσέ μου τι πρέπει να κάνω.
Βοήθησέ με να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό. Οδήγησέ με και δίδαξέ με ποιαν οδό πρέπει να περπατάω. Δεν είναι φοβόμαστε την αμαρτία, δεν τη φοβόμαστε την αμαρτία. Για την αμαρτία την νίκησε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν θέλουμε να αμαρτήσουμε, αλλά λέει ο Χριστός, και σας λέγω αυτά για να μην αμαρτήσετε, αλλά και αν αμαρτήσετε, έχουμε μεσίτη στον ουρανό, ο οποίος είναι ηλασμός όλων των αμαρτιών και όλων των ανθρώπων και των ειδικών μας. Αλλά το πρόβλημά μας είναι η εξήτηση της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου, της φωνής του Πνεύματος του Αγίου και εν τέλει της διοίκησης του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό χριστιανός χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορεί να αντέξει πολύ, δεν μπορεί να περπατήσει, οπότε θα αρχίσει να αλλάζει δρόμο, κατεύθυνση, ή θα φέρνει άλλες διδασκαλίες ή ετεροδιδασκαλίες, ή θα περπατάει κατά τη σάρκα, ή θα ψάχνει να βρει τρόπους για να σταθεί έξω από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, που αυτό δεν είναι δυνατόν. Χρειαζόμαστε διοίκηση Πνεύματος Αγίου για να είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Και δεν υπάρχει άνθρωπος με τον οποίο να συνεργάστηκε ο Θεός και να μην ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ούτε έναν δεν θα βρείτε μέσα στη Γραφή. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής είναι όλοι προφήτες. Γι' αυτό ο λόγος είναι προφητικός. Και πάντοτε ο Θεός εργάζεται δια Πνεύματος Αγίου και συνεργάζεται με ανθρώπους που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αυτός είναι ένας νόμος και ένας κανόνας που πνευματικός, που δεν μπορούμε να τον παραβλέψουμε και να τον ξεχάσουμε. Όμως δεν πρέπει, και πρέπει να προσέχουμε να μην σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο αδιαφορούντες, να ξεχνόμαστε, να μην προχωράμε ακόμη περισσότερο, να λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο πράττοντας πράγματα τα οποία δεν είναι ευάρεστα εις το Θεό, γιατί εν τέλει θα αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο και τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για τον χριστιανό, ιδιαιτέρως άσχημα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Σαμουήλ λοιπόν από μικρό παιδί έμαθε να είναι κάτω από τη διοίκηση και τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, κάτω από τη φωνή και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που έδινε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, ώστε δεν άφηνε, λέει, λόγον του Θεού να πίπτει, ουδής λόγος του Θεού να πίπτει εις την γη. Με αποτέλεσμα τον σύστησε ο Θεός, γιατί αυτός είναι δόκιμος, όχι που συστήνει τον εαυτό του, αλλά που τον συστήνει ο Θεός. Και τον σύστησε ο Θεός και όλος ο Ισραήλ γνώρισε ότι αυτός ήτανε ο διορισμένος από τον Ισραήλ εις το να είναι προφήτης του Κυρίου και όχι άλλος, όχι ο Ηλί ούτε τα παιδιά του Ηλί. Αντιθέτως σε αυτούς υπήρχε η κακή μαρτυρία, η οποία προήρθε από την κακή ζωή και την ζωή μέσα στην παράβαση. Γιατί? Γιατί μαρτυρία του ανθρώπου τη φτιάχνει ο Θεός, αλλά την ευθύνη την έχει ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι που κρύβει τα λάθη των ανθρώπων που είναι σε αγιασμό, γιατί όλοι θα κάνουμε λάθη, και ο Θεός είναι αυτός που αποκαλύπτει τα λάθη των ανθρώπων που είναι σε αμαρτία. Εμείς θέλουμε να είμαστε πάντοτε κρυμμένοι πίσω από το σταυρό του Γολγοθά, πλημμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, και τότε η φωνή του Θεού θα είναι καθαρή στη ζωή μας και τα βήματά μας θα είναι στερεά και πραγματικά πάνω στα ίχνη του Χριστού. Έτσι λοιπόν ήτανε προφήτης αναγνωρισμένος διά του Κυρίου των δυνάμεων σε όλον τον Ισραήλ. Και ο Θεός ευαρεστούμενος, και αυτό έχει σημασία, εξακολουθούσε να φανερώνεται εν σιλό και να αποκαλύπτεται μόνο προς τον Σαμουήλ διά του Λόγου του Κυρίου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που τον ευλόγησε, που τον έκλεξε ο Θεός, που τον έφερε εκεί που ήθελε ο Θεός να βρίσκεται, που τον ευλόγησε ο Θεός, αλλά και συνέχισε ο Θεός μέχρι το τέλος της ζωής του να τον ευλογεί. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα
σε χριστιανό να είναι τέως ευλογημένος. Και μη σας φαίνεται παράξενο, η Γραφή λέει ότι πολλοί εκείνη την ημέρα θα φωνάζουν «Άνοιξον, άνοιξον εις ημάς», διότι εν το όνοματί σου προφητεύσαμε στο παρελθόν. Τώρα όμως δεν προφητεύουμε. Εν το όνοματί σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το όνοματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια, και ο Κύριος της είπε «Υπάγεται από μου οι εργαζόμενοι την ανομία, διότι ποτέ δεν σας εγνώρισα». Και το «ποτέ δεν σας εγνώρισα» τι σημαίνει και πώς θα το καταλάβουμε? Από το αν συνειδητοποιήσουμε ότι στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον στη γνώση, αλλά στο Θεό μπροστά τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Γνωρίζει τα πάντα. Γνώριζε, γνωρίζει, αλλά και γνωρίζει και τα μέλλοντα. Ο Θεός λοιπόν λέγει για αυτούς τους ανθρώπους, παρόλο που του ζητήσανε, και ο Θεός δίκαιος και πιστός στο λόγο του να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, τους έδωσε και Πνεύμα Άγιο και χαρίσματα και ένδοξα χαρίσματα επειδή τα ζητήσανε, αλλά ήξερε ο Θεός πάντοτε και ξέρει για όλους μας εάν είμαστε από αυτούς που θα υπομείνουν έως τέλος ή όχι. Έτσι λοιπόν το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του Σαμουήλ ήταν ότι όχι ότι ο Θεός απεκαλύφθη δια του λόγου του σε αυτόν, αλλά συνέχιζε και συνέχισε μέχρι το τέλος να αποκαλύπτεται στον Σαμουήλ. Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πνευματικά, τώρα έχετε να τακτοποιήσει και την τακτοποίηση, δηλαδή την πορεία όλων των ανθρώπων. Αφού τακτοποίησε με αγιασμό και καθαρότητα τους ανθρώπους τους οποίους θα χρησιμοποιήσει από τώρα και μπρος, έρχεται τώρα να σταματήσει και αυτούς που δεν μπορεί πια να συνεχίζει να ευλογεί. Τον Ηλί τον ευλόγησε. 40 χρόνια ήταν κριτής. Ο Θεός ήταν μαζί του. Αλλά απέτυχε στο τέλος. Γιατί άφησε αχαλήνωτος τους υιούς του να πράττουν αμαρτίες σκληρές και μάλιστα εναντίον του Θεού. Και τους άφησε χωρίς έλεγχο. Δεν συνέστηλε αυτούς, ενώ είχε και την εξουσία και τη γνώση. Με αποτέλεσμα να λογίζεται στα μάτια του Θεού ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο Ηλί, ότι αγαπάει και δοξάζει τους υιούς του περισσότερο από το Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και τον προειδοποιεί με την ελπίδα της μετάνοιας: «Μακράν απ' εμού, διότι εγώ μόνο αυτούς που με δοξάζουν θα δοξάζω». Όχι δοξολογούν με το στόμα, αλλά δοξάζουν με τη ζωή. Τιμούν με τη ζωή τους, με τα έργα τους, με τα λόγια τους, με τη σχέση τους με το Θεό. Αλλά αυτούς που δεν με δοξάζουν, μάλλον αυτοί που δεν με δοξάζουν, θα ατιμαστούν. Και τώρα ήρθε ο καιρός της μεγάλης αλλαγής, αλλά αλλαγή κρίσεως. Αφού τακτοποίησε την αλλαγή της ευλογίας, τώρα θα τακτοποιήσει και την αλλαγή της κρίσεως. Η μακροθυμία του Θεού έφτασε στο τέλος. Το σχέδιο ολοκληρώνεται και μπαίνει τώρα σε εφαρμογή το τέλος της υποθέσεως. Γιατί το τέλος πάντων των ανθρώπων, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε πλησίασε. Και εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να ξεκινήσουμε καλά, ούτε να προχωρούμε καλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι να τελειώσουμε καλά. Όταν λέμε καλό ταξίδι, για τη ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Μέσα σε ένα καράβι που είναι το σώμα μας. Όταν λέμε καλό ταξίδι, δεν εννοούμε γεννήθηκε καλά το παιδί, ούτε εννοούμε ότι σπούδασε καλά, αλλά έφτασε στο τέλος καλά και εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το καλό ταξίδι δεν είναι καλή απογείωση του αεροπλάνου, αλλά είναι καλή προσγείωση του αεροπλάνου.
Γιατί αν είναι όλο το ταξίδι καλά και η προσγείωση είναι αποτυχημένη, καταστράφηκε το αεροπλάνο. Και αυτό είναι κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει όλους να μας απασχολεί. Όλους να μας απασχολεί. Καλή συνέχεια. Εγώ συνηθίζω να λέω στον εαυτό μου και στους άλλους, καλό ταξίδι. Καλό να είναι το υπόλοιπο ταξίδι της ζωής σου μέχρι το τέλος. Να φτάσουμε μέχρι το τέλος καλά. Ή το τέλος θα έρθει. Αλλά πώς θα είναι το τέλος? Ποιο θα είναι το τέλος? Το τέλος θα έρθει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην τελειώσει η ζωή μας. Αλλά για να πάω και πιο συγκεκριμένα, πολλές αρχές πραγμάτων θα λάβουν χώρα στη ζωή μας και πολλά τέλη πραγμάτων θα έρθουν στη ζωή μας. Μπήκαμε στο δημοτικό, τελειώσαμε, το βγάλαμε ή μείναμε και δεν έχουμε καλή συνέχεια. Το βγάλαμε, μπήκαμε στο γυμνάσιο, τελειώσαμε, το βγάλαμε για να έχουμε καλή συνέχεια ή δεν το βγάλαμε και δεν θα έχουμε συνέχεια. Μπήκαμε στο πανεπιστήμιο, τελειώσαμε, το βγάλαμε, γιατί μπορεί να τελειώσουμε και να μην το έχουμε βγάλει. Ξεκινάμε να δουλεύουμε και η αρχή και το τέλος είναι πρώτα η μέρα μας. Πώς ξεκινάει η μέρα? Αγουροψυπνημένοι, χαρούμενοι, έτοιμοι, ξυριζόμαστε, ντυνόμαστε, φεύγουμε. Το πρόβλημα είναι πως θα γυρίσουμε σπίτι. Θα γυρίσουμε ευλογημένοι ή καταραμένοι, υγιείς ή άρρωστοι. Πώς θα γυρίσουμε στο σπίτι? Γιατί θα έχουμε πολλές αρχές και πολλά τέλη στη ζωή μας. Γι' αυτό εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι να βλέπουμε πάντως το πάντοτε το τέλος της υποθέσεως, την καλή συνέχεια. Τελειώσαμε, να έχουμε καλή συνέχεια. Γι' αυτό τι λένε οι άνθρωποι στα παιδιά τους? Καλή πρόοδο. Και έχουν δίκιο. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να έχει πρόοδο. Και στα φυσικά, πολύ περισσότερο στα πνευματικά. Να έχουμε προκοπή. Και ο Λόγος του Θεού λέει, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Εάν θέλεις δηλαδή να προκόβεις στα πνευματικά, θα πρέπει να μελετάς και να μένεις. Αυτό που έκανε ο Σαμουήλ. Μελετούσε το Λόγο του Θεού, εξητούσε το Λόγο του Θεού και έμενε στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό είχε καλή συνέχεια και καλό τέλος. Ο Ηλί όμως είχε καλή αρχή, πολύ καλή, ευλογημένη αρχή. Είχε καλή συνέχεια, αλλά όσο προχωρούσε και αυτός απομακρυνόταν από το θέλημα του Θεού και τα παιδιά του και είχε καλό τέλος. Και τώρα το τέλος να το δούμε. Το τέλος, το κακό είναι κάκιστο, ενώ το τέλος το καλό είναι κάλιστο. Είναι σαν τα σίκα που είδε σε όραση ο Ιερεμίας, ένα καλάθι σίκα που ήταν όλα φρέσκα, γινωμένα, άριστα, και ένα άλλο καλάθι σίκα που ήταν χάλια, σάπια όλα, τα βλέπες και τα συχαινώσουν. Το τέλος του χριστιανού, το καλό, είναι κάλιστο. Πλουσίως έρχεται δια των πυλώνων του καλού χριστιανού. Το τέλος του χριστιανού που είναι κακό είναι κάκιστο, άθλιο, έστω και αν σωθεί πλήνος διαπυρός, πόσο μάλλον αν δεν σωθεί καθόλου. Επί της καθέδρας καθόταν ο Ηλί, ο Φινέας και ο Φνεή, τα παιδιά του, στέκονταν στην υπηρεσία του ναού, αλλά οι Φιλιστέοι ξεσηκώθηκαν. Πόλεμος καταστροφικός επίκειται. Και να πεις ότι ο Θεός δεν είχε προετοιμάσει και προειδοποιήσει τον Ηλί? Όλα μας τα λέει ο Θεός. Μας τα λέει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδειχθεί στο τέλος η δικαιοσύνη του Θεού και εμείς να ήμασταν απολόγητοι. Τίποτα δεν μας κρύβει ο Θεός. Όλα τα ξέρουμε, αδελφοί. Ιδού πάντα προείπων προς εσάς, λέει ο Χριστός. Όλα τα ξέρουμε. Γι' αυτό και μας προτρέπει
προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να εκφύγετε τον πειρασμό που έρχεται, για να μην πέσετε, ξεφύγετε, να γλιτώσετε. Ο πόλεμος ήρθε και κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Και στις πρώτες ήδη αψιμαχίες ο λαός Ισραήλ στρατοπέδευσε πλησίων του Εβενέζερ, οι δε Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν εν Αφέκ, άρχισε ο πόλεμος και ευθύς εξ αρχής στην πρώτη συμπλοκή 4.000 άντρες Ισραηλίτες έπεσαν. Φάνηκε η αδυναμία. Και στην αδυναμία τώρα είναι πώς αντιδράς. Στην ήττα πώς αντιδράς. Πώς θα αντιδράσεις. Και ο λαός Ισραήλ αντέδρασε κατά έναν τρόπο που νόμιζε ότι ήταν καλός, αλλά δεν ήτανε. Γιατί νικηθήκαμε? Γιατί δεν είχαμε τη βοήθεια του Θεού. Και τι θα κάνουμε για να έχουμε τη βοήθεια του Θεού? Θα φέρουμε την Κιβωτό ανάμεσά μας. Και επειδή θα φέρουμε την Κιβωτό ανάμεσά μας, θα είναι και ο Θεός ανάμεσά μας. Και αφού θα είναι ο Θεός ανάμεσά μας, θα ενεργήσει περί μόνη. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Λάθος σκέψη. Δεν θα πάρουμε ένα φυλακτό, ούτε το Ευαγγέλιο στην τσέπη για να μας βοηθήσει ο Θεός. Ούτε ένα μπουκάλι νερό και να το πούμε αγιασμό. Ούτε θα κάνουμε και καμιά πονταριά προσκυνήσεις, ότι τάχα μου οι μετάνοιες, ότι τάχα μετανοήσαμε. Δεν έρχεται έτσι ο Θεός. Και ούτε θα πάρουμε και μια γάτα ή ένα γκόκορα για γούρι. Δεν έρχεται έτσι ο Θεός, ούτε το καλό. Το καλό και ο Θεός στη ζωή μας έρχεται με τη μετάνοια. Μετανόησε, πλησίασε το Θεό και θα πλησιάσει σε σένα. Αυτό που ο λαός Ισραήλ δεν το κατάλαβε. Δεν το είχε διδαχτεί πολλάκις και πολύ τρόπος μέσα από το Λόγο του Θεού. Όποτε μετανοούσε ο λαός Ισραήλ, ο Θεός τον σπλαχνιζότανε. Η μετάνοια είναι αρχή των πραγμάτων. Και όταν κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος και ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά αυτών που άκουσαν ότι αυτοί σταύρωσαν τον Χριστό, γιατί αυτοί ήταν που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», απόλυσε το Βαραβά. Και όταν κατάλαβαν το τι έκαναν, λένε «Τι πρέπει τώρα να κάνουμε για να σωθούμε? Υπάρχει ευκαιρία. Σταυρώσαμε τον Χριστό, αυτόν τον οποίον απέστειλε ο Θεός. Έχουμε σωτηρία». Και λέει ο Παύλος, βέβαια, μετανοήσατε. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Γι' αυτό λέμε ότι ο χριστιανός δεν έχει πρόβλημα αμαρτίας. Γιατί υπάρχει το αίμα του Χριστού εφόσον μετανοήσει. Εφόσον μετανοήσει και συγχωρεθούν οι αμαρτίες και φύγει το χώρισμα μεταξύ αυτού και του Θεού, πλησιάσει το Θεό και θα πλησιάσει σε αυτόν ο Θεός. Με το να φέρουμε την Κιβωτό, που η Κιβωτός ήταν πράγματι από το Θεό, διατεταγμένο η κατασκευή της. Μέσα υπήρχαν οι 10 εντολές, οι 2 πλάκες, υπήρχε η ράβδος, η βλαστήσασα του Ααρών και υπήρχε και μία στάμνα με μάνα. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού που ζωοποιεί και είναι τροφή. Έθρεψε με το μάνα 40 χρόνια το λαό Ισραήλ, και ο Λόγος του Θεού είναι που ζωοποίησε τη ράβδο του Ααρών, οι εντολές του Κυρίου. Και εκεί αποκαλυπτόταν ο Θεός και εκεί μιλούσε ο Θεός από την Κιβωτό. Όπως εμάς αποκαλύπτεται από το Ευαγγέλιο, από το Λόγο του, δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά το Ευαγγέλιο, αυτό το βιβλίο, δεν προσφέρει τίποτα. Ένα σταυρουδάκι δεν προσφέρει τίποτα. Τι προσφέρει? Ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος του Σταυρού. Αυτό είναι. Ο Λόγος του Σταυρού είναι που σώζει. Όχι το σταυρουδάκι. Πάρε το σταυρουδάκι, κάνε έτσι και θα φύγει ο διάβολος. Γελάει ο διάβολος.
και κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Νόμισαν λοιπόν οι Ισραηλίτες ότι αν θα έρθει το κυβότιο, πάει ο Θεός, θα είναι μαζί τους και θα ενεργήσει. Αλλά δεν ενεργεί έτσι ο Θεός. Με σύμβολα δεν ενεργεί ο Θεός. Ο Θεός ενεργεί με πίστη. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Ήρθε και ο Εφναή, αμαρτωλός φόδρα, με το Φινέες και με την Κιβωτό θα σώσουμε τον Ισραήλ. Μα δεν σώζεται το Ισραήλ έτσι. Είδαν οι Ισραηλίτες και βάλαν τις φωνές, αλλά λαγμός, δόξα, ήρθε η Κιβωτό, σωθήκαμε. Αλλά λαγμός μόλι του στην καρδιά. Αλλά μάταιος αλλαλαγμός. Η Γραφή λέει όταν αλλάξε ο λαός, τότε ενήργησε ο Θεός. Αλλά αλλαλαγμός από αλλαλαγμό έχει διαφορά. Ο αλλαλαγμός εν αληθεία έχει αποτέλεσμα. Ο αλλαλαγμός εν αμαρτία όχι μόνο αποτέλεσμα δεν έχει, αλλά όνειδος είναι. Όνειδος είναι. Το να δοξάζουμε τη ζώνη της Θεοτόκου είναι όνειδος. Το να δοξάζουμε, με πήρε τηλέφωνο ένας, μου λέει ο κύριος Κοροβές, λέω ναι, μου λέει έχω ένα Ευαγγέλιο του 1750 και το πουλάω. Ενδιαφέρεστε? Του λέω όχι. Όχι, τα χάσε αυτός. Μου λέει δεν ενδιαφέρεστε, είναι το 1750, πρωτότυπο. Λέω όχι. Εγώ θέλω ένα Ευαγγέλιο ζωντανό, αδέρφη. Να είναι Λόγος Θεού. Απογοητεύτηκε αυτός. Αλλά δεν είναι... Εντάξει, παλαιοπολείο μπορούμε να ανοίξουμε και να έχουμε παλιές, δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και σώμα και πνεύματος. Είναι αυτός που γνωρίζει τα πάντα. Δεν είναι τίποτα κρυφό σε αυτόν. Το ακούσανε τον αλλαλαγμό και οι Φιλιστέοι και φοβήθηκαν. Τι είναι αυτό, λέει, πρώτα έχει ξαναγίνει αυτό. Φέρανε, λέει, την Κιβωτό. Πω, ο Θεός ήρθε μαζί τους. Όπως σκέφτονται οι Φιλιστέοι, σκέφτεται και ο λαός Ισραήλ. Μα είναι δυνατόν ποτέ ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Θεού να σκέφτεται όπως σκέφτεται ο κόσμος? Να έχουμε ένα σταυρουδάκι εδώ, έτσι είχα. Είχα ένα σταυρουδάκι το οποίο άνοιγε, ήταν σαν θήκη, γιατί δεν είχα βάλει μέσα. Πω, μπαμπάκια, ξύλα, παντόφλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είχα βάλει μέσα. Και το φύλαγα για να με φυλάει. Αλλά στην πραγματικότητα το φύλαγα εγώ να μην το χάσω. Το καημένο δεν με φύλαγε. Και όταν ήρθε ο Χριστός, ούτε εγώ το φύλαξα. Ούτε εγώ το φύλαξα. Κλακ! Πήγε εκεί που έπρεπε να βρίσκεται. Κατευθείαν κλακ. Γιατί αυτά είναι, αδερφοί, είδωλα. Και τα είδωλα είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Είναι σύχαμα. Το βλέπει ο Θεός και συχαίνεται. Το αποτέλεσμα, οι Φιλιστέοι φοβήθηκαν ότι ήρθε ο Θεός μαζί τους. Λέει, εδώ πέρα δεν τα βρίσκουμε καλά. Πρέπει να πολεμήσουμε με γενναιότητα. Πολέμησαν με γενναιότητα και ο Ισραήλ διελήθη μπροστά τους. Βέβαια, αδελφοί, η μάχη ημών δεν είναι όπως τότε εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά η μάχη ημών εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας εν της επουρανίης, των αρχών και των εξουσιών, του κοσμοκράτορα του σκότους, των δαιμονίων στον αέρα. Πόσο κι αν δοξολογούμε με το σταυρουδάκι, γελάνε. Όταν όμως δοξάσουμε και προσκυνήσουμε και λατρεύσουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, τρέμουνε και φεύγουνε.
και ο Θεός είναι μαζί μας. Σε εκείνη τη μάχη οι Ισραηλίτες πολέμησαν με χαρά της νίκης και οι Φιλιστέοι με το φόβο της ήττας, αλλά τελικά τα πράγματα γίνανε έτσι πως είχε προσδιορίσει ο Θεός. Το τέλος πάντων επλησίασε. 34.000, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα και έπεσαν σφαγμένοι και έφυγαν και πέθανε και ο Εφνεή και ο Φινέες, έτσι πως είχε προφητεύσει στον Σαμουήλ ο Κύριος, λέγοντας ότι μέσα σε μια μέρα θα σκοτωθούν και οι δύο γιοι του. Και το χειρότερο, η Κιβωτός έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων. Και είναι φοβερό ο λόγος του Θεού να πέφτει σε χέρια απίστων, άπιστοι, Φιλιστέοι. Βέβαια και αυτοί νομίζουν τώρα ότι έχουν το Θεό μαζί τους, επειδή έχουν, αλλά θα το δούμε την άλλη Δευτέρα. Κάποιος πλησίασε, ήρθε από το στρατόπεδο, πήγε στον Ηλί. Ο Ηλί καθόταν στην καθέδρα. «Τι συνέβη, παιδί μου?» του είπε την καταστροφή. Η καρδιά του Ηλί, του καημένου, δεν έκανε αμαρτίες. Δεν συνέστειλε τα παιδιά του. Αλλά αυτό το θεώρησε ο Θεός πολύ μεγάλο κακό. Πολύ μεγάλο κακό. Γιατί πράγματι όταν αφήσεις αχαλήνωτα τα πράγματα, τότε έρχεται μεγάλο κακό. Και μέσα από το λόγο του ο Θεός μας διδάσκει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ούτε τον εαυτό μας αχαλήνωτο, ούτε την οικογένειά μας, ούτε την εκκλησία. Δεν έχουμε καμία βέβαια εξουσία να διατάζουμε. Άντε μέχρι τη γυναίκα μας και μέχρι τα παιδιά μας και με το ζόρι. Αλλά έχουμε την εξουσία να υψώνουμε την αλήθεια. Αυτή την εξουσία την έχουμε και δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει κανείς. Να διατάζουμε, δεν έχουμε εξουσία. Να επιβάλλουμε, δεν έχουμε εξουσία. Να παρακαλάμε και να προτρέπουμε, έχουμε εξουσία. Και αν αντιστεκόμαστε στο διάβολο, για να φύγει. Και θα φύγει. Και όταν ο απεσταλμένος είπε ότι πεθάνανε τα παιδιά σου, στενοχωρήθηκε. Αλλά όταν ο απεσταλμένος είπε ότι η Κιβωτός της Διαθήκης έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων, εκεί δεν άντεξε, έπεσε προς τα πίσω, χτύπησε το σφέρκο του και πέθανε. Γιατί ήταν γέροντας, 90 τόσο χρονών και βαρύς άνθρωπος. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα, έχει αρχίσει ήδη το τέλος των πραγμάτων. Η γυναίκα του Φινέες, εγκυμονούσα, άκουσε ότι πέθανε ο Ηλί, ότι πέθανε τα παιδιά του, ότι πέθανε ο άντρας της και το χειρότερο ότι η Κιβωτός έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων και ήρθαν οι πόνοι, γέννησε και ενώ πέθαινε, της λέγανε αγόρι έκανες. Αλλά αυτή είπε να τον ονομάσουμε Ιχαβόδ, που σημαίνει «που η δόξα», γιατί η δόξα έφυγε εκ του Ισραήλ. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να το σκεφτούμε λίγο σοβαρά. Είναι φοβερό η δόξα να φεύγει από το λαό του Θεού, από τον άνθρωπο του Θεού, από την οικογένεια του Θεού, από την εκκλησία του Θεού. Και φεύγει εύκολα. Εύκολα φεύγει. Εάν δεν προσέξεις και αν δεν σταθείς έτσι πως σε θέλει ο Θεός. Και η δόξα του Θεού είναι ο Λόγος δια Πνεύματος Αγίου. Και τότε ο Λόγος, αν φύγει δόξα, γίνεται Λόγος ανθρώπινος. Και ο Λόγος ανθρώπινος, γιατί λέει η Γραφή ότι η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου είναι ο Λόγος του Θεού. Αν λοιπόν ο Λόγος του Θεού πάψει να είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, αλλά είναι η μάχαιρα του ανθρώπου, τότε αντί να ζωοποιεί, αντί να δίνει ζωή, αντί να δίνει χαρά, αντί να δίνει ανάσταση, κόβει κεφάλια. Εύκολα
χρησιμοποιώντας το Λόγο του Θεού, μπορώ κάθε άνθρωπος και εγώ να πληγώσω, να ματώσω, να πονέσω και να θανατώσω τα αδέλφια μου, την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Αδύνατον είναι, χρησιμοποιώντας το Λόγο του Θεού, να ζωοποιήσω. Αυτό το κάνει μόνο το Πνεύμα το Άγιο, όταν πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτά τα πάντα στη ζωή μας γίνονται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά πάντοτε δια του Πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων. Και όταν φύγει η δόξα, μένει το όνειδος, μένει η ντροπή, μένει η συντριβή, μένει ο θάνατος, μένει το σκοτάδι, μένει το ψέμα. Ο Θεός να μας βοηθάει, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού να είναι πάντοτε ζωντανός, να κατοικεί πλουσίως μέσα μας, να είναι ζωντανός μέσα στην οικογένειά μας, και ζωντανός είναι μόνο όταν είναι δια Πνεύματος Αγίου, να είναι ζωντανός μέσα στην Εκκλησία μας, και είναι ζωντανός μόνο δια Πνεύματος Αγίου, γιατί εναρχεί το Λόγος και ο Λόγος είναι παρά το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Ποιος είναι ο πεθαμένος Λόγος? Ο αναγινώσκομενος. Να σου γράψω μια καλή έκθεση και να την απαγγείλω. Αυτός δεν είναι Λόγος, είναι ξύλινος Λόγος, νεκρός Λόγος. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που βγαίνει εκ του στόματος του Κυρίου. Ο Θεός να μας βοηθάει, ό,τι κάνουμε, όπως και να ζούμε, μέσα στην αδυναμία μας, μέσα στα λάθη μας, να ξέρουμε ότι η λύση είναι η μετάνοια και η ζωή είναι ο Λόγος του Θεού. Μετάνοια, Λόγος Θεού και δύναμης Πνεύματος Αγίου είναι, αυτά που θα μας εξασφαλίσουν καλή συνέχεια και θριαμβευτικά είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θέλουμε λόγους ανθρώπινους, γνώμες ανθρώπινες, βουλές ανθρώπινες, από όπου και να προέρχονται. Από οποιονδήποτε και να προέρχονται. Όφελος κανένα. Ό,τι είναι υπό τον ήλιο είναι ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Είναι θλίψης πνεύματος και κανένα όφελος. Ό,τι έρχεται από τον ουρανό είναι ευλογία, δόξα και τιμή παρακυρίου. Ο Θεός θα μας στέλνει το Λόγο Του από τον ουρανό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μην ξεχνάμε να εξητούμε το Λόγο του Θεού ποτέ. Μπαίνουμε στην Εκκλησία, Κύριε, μίλησέ μου. Έχουμε απορίες, Κύριε, λύσε τις απορίες μου. Έχουμε δυσκολίες, Κύριε, βοήθησέ με στις δυσκολίες μου. Μόνο εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων θα κάνει ο Θεός πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.